Το εθνικό συμφέρον επιβάλλει να περιμένουμε την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών από πλευρά Σκοπίων για να μπορέσει στη συνέχεια να προχωρήσει σε κύρωση η Ελλάδα τη Συμφωνία των Πρεσπών, τόνισε ο Άγγελος Συρίγος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη. Εάν δεν το κάνουμε, εξηδίσουμε την κύρωση τη Συμφωνία των Πρεσπών και την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, και έρθουν μετά τα Σκόπια και επικαλεστούν κάτι άλλο που δεν ξέρουμε. Θα έχουμε χάσει οποιοδήποτε έρισμα έχουμε να πιέσουμε τα Σκόπια. Όπως εξήγησε ο καθηγητής, υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες ωστόσο πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να μην βρεθεί η Ελλάδα εκτεθειμένη. Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, σημείο Ζ, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται ρητός ότι τα Σκόπια έχουν 4 βήματα. Βήμα πρώτο, κύρωση της συμφωνίας. Βήμα δεύτερο, ολοκλήρωση των συνταγματικών τροποποιήσεων. Βήμα τρίτο, και σας το αναφέρω όπως το γράφει η συμφωνία, ολοκλήρωση των προαναφερομένων συνταγματικών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία. Εάν για πολιτικούς λόγους η κυβέρνηση θέλει να το φέρει, αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνομαι πολιτικά, δεν αντιλαμβάνομαι εθνικά. Σας μιλάω ευθέως. Εγώ θα το πω αντίστροφα. Με την ένταση 24-48 ώρες τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ακόμη και για πολιτικούς λόγους, ο Πρωθυπουργός μπορεί να επικαλεστεί, εγώ αυτό καταλαβαίνω από σας απόψε, ότι εντάξει, πέρασε από το κοινοβούλιο τους, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το πακέτο και μέχρι να το πάρω πλήρως για εθνικούς λόγους μπορεί να φτάσω Μάρτιο. Εάν, αυτό σας ρωτώ, αν το πει είναι λάθος? Όχι, αν το πει ήταν σωστό. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, για να μην σας καθυστερώ. Και να το πω διαφορετικά. Εάν το πει, προστατεύει τα στοιχειώδη συμφέροντα της Ελλάδος με μια, κατά τη γνώμη μου, κακή συμφωνία. Μάλιστα, ο Άγγελος Συρίγος υπενθύμησε ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, εννοώντας τη συμφωνία με την Αλβανία. Το 2009 η Ελλάδα υπέγραψε με την Αλβανία μια συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ τους. Ο δέλεαρ για την Αλβανία για να υπογράψει τη συμφωνία ήταν να μπει στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ψήφισε υπέρ της εισόδου της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια η Αλβανία επικαλέστηκε κάποιο εσωτερικό πρόβλημα και είπε ότι η σχετική συμφωνία δεν την δεσμεύει. Εάν εμείς προχωρήσουμε σε κύρωση της συμφωνίας χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τα Σκόπια την εσωτερική τους διαδικασία, φοβούμε ότι θα ξαναζήσουμε παρόμοιες ημέρες. Καλεσμένος της ίδιας εκπομπής, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Μανούσος Παραγιουδάκης, ο οποίος τόνισε πως σε μια συμφωνία η οποία προκύπτει από διάλογο, όλα τα μέρη οφείλουν να θυσιάσουν κάτι, προκειμένου αυτή να επιτευχθεί. Πράγματι, λοιπόν, έρχεται πλέον στο δικό μας το γήπεδο για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά το θέμα αυτό, η μπάλα, και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούν το μείζον αυτό εθνικό θέμα η δική μας υπεύθυνη πολιτική, που θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση υπεύθυνη, είναι όλοι οι πολιτικοί παράγοντες, είναι όλοι οι βουλευτές που εμείς, ο λαός, έχουμε στείλει στη Βουλή για να μας εκπροσωπήσουν.